Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι η στεναχώρια μου και η λύπη μου για το γεγονός ότι η ομάδα της Κορίνθου δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Α1 και να παίξει τα play-offs με σκοπό την επάνωση στην Γάμα Εθνική. Αυτό, κατά την άποψή μου, το γεγονός συνέβη γιατί ο φιλάθλος κόσμος αφενός απογοητεύτηκε από την κακή πορεία της ομάδας πέρσι. Αφετέρου, η Δημοτική Αρχή, η οποία υποστήριζε την ομάδα, και δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει αυτό, και όταν ήμουν εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μας, έχει υποστηρίξει η Δημοτική Αρχή. Ξαφνικά, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον κύριο Μαυρονάσιο, σταμάτησε αυτή η βοήθεια. Βοήθεια όχι μόνο υλική, αλλά βοήθεια και ηθική. Θεωρώ ότι αυτή η ιδιωτερότητα, η οποία κράτησε η Δημοτική Αρχή της Κορίνθου και συγκεκριμένα ο κ. Πνευματικός ως Δήμαρχος, δεν ευνόησε την ομάδα της Κορίνθου. Ήταν μια ουδετερότητα, σαν την ουδετερότητα της Τουρκίας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουσιαστικά υπονόμευσε την ομάδα της Κορίνθου, η ουδετερότητα του κ. Πνευματικού. Η ομάδα της Κορίνθου και η πόλη της Κορίνθου έχει γίνει τραγέλαφο σε όλη την αθλητική και ποδοσφαιρική Ελλάδα. Είδαμε τον κύριο Πνευματικό να πανηγυρίζει. Δεν καταλάβαινα γιατί πανηγύριζε με τον Ηρακλή, η Ηρακλής Παναχαϊκή, γιατί η Παναχαϊκή έχασε. Να είναι αρχηγός αποστολής της ομάδας Παναχαϊκής ο δήμαρχος μιας άλλης πόλης. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ομάδα της Κορίνθου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει διεθνώς. Είναι σαν να πανηγυρίζει ο δήμαρχος της Βαρκελόνης νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Είδαμε να μιλάνε για συνένωση της Παναχαϊκής με την Κορίνθου. Κάτι τέτοιο ο κ. Μαυρονός από ό,τι ξέρω δεν έχει καμία. Εντάξει, αυτό το ενδεχόμενο έσβησε. Είδαμε ότι σε μία νύχτα η Παναχαϊκή θα έπαιζε στο δημοτικό στάδιο της Κορίνθου ως Κόρινθος, χωρίς να το ξέρει η τεχνική Παναχαϊκή, χωρίς από την Παναχαϊκή να ξέρει κανένας τίποτα. Όλα αυτά δημιούργησαν μία άσχημη εικόνα για την ποδοσφαιρική Κόρινθο, γιατί η Κόρινθος είναι μια ποδοσφαιρομάνα. Και έχουμε και τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Πνευματικού, ότι είναι μια απαξιωμένη ομάδα που έχει φτάσει να ξεφτιλίζεται, να χάνει από το Πετρί και από άλλες ομάδες που είπε, και ότι άφησε να εννοηθεί κιόλας ότι θα υπάρξουν και ποινικές ευθύνες αν μιλήσει για το πώς σώθηκε η ομάδα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά που λέτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ο δήμαρχος της πόλης που λέει ότι πάει την ομάδα της Κορίνθου. Και σας λέω ότι ο Πνευματικός πραγματικά έχει βοηθήσει την ομάδα της Κορίνθου στο παρελθόν, αλλά όπως σας είπα πριν, επέδειξε μια ουδετερότητα η οποία ήταν εις βάρος της ομάδας της Κορίνθου φέτος. Αν έχει κάποια στοιχεία, θα δώσει τον εισαγγελέα. Διαφορετικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λέει αυτά. Αντί να είναι ευχαριστημένος που η ομάδα της Κορίνθου σώθηκε, αντί να βοηθήσουμε όλη η Κορίνθου την ομάδα να βγει πρώτη φέτος στην Α1, ή αν θέλετε, να προχωρήσω και ένα βήμα παραπάνω. Ίσως θα πρέπει να γίνει συγχώνευση, γιατί η ομάδα της Κορίνθου, η πόλη της Κορίνθου, συγγνώμη, έχει δύο ομάδες στην Α1 κατηγορία. Την Κόρινθο 06 και τον Μπας Κόρινθου. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια συγχώνευση αυτών των δύο ομάδων, δεδομένου ότι ο Κόρινθος 06 προέρχεται από τα σπλάγνα της ομάδας της Κορίνθου. Πέρσι οι άνθρωποι και καλά κάνανε κατά τη δική τους άποψη, είπαν ότι αυτονομούνται. Αλλά έχουν δείξει δείγματα ότι αγαπούν την ομάδα της Κορίνθου και ίσως θα πρέπει να γίνει. Βρίσκονταν και στις γενικές συνελεύσεις, εκεί που αποτέλεσε το σπάσιμο στο γυαλί της. Και αν μου επιτρέπετε, μπορεί η Κόρινθος να μην ονομάζεται Πας Κόρινθος Κόρινθος 06, να ονομάζεται Κόρινθος 1963, που το 1963 ιδρύθηκε η Κόρινθος με τη συνένωση του Παγκορινθιακού και του Άρη Κορίνθου.